Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Μπαίνουμε ήδη στην ευθεία, στην τελική ευθεία της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης, της μάχης δηλαδή για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μιας μάχης η οποία θα σηματοδοτήσει, ακριβώς εκτιμάμε εμείς, την αναγκαιότητα ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια και να περάσει το προσκήνιο. Και παίρνουμε ιδιαίτερη μαχητικότητα και αποφασιστικότητα αλλά και αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να δώσουμε ακριβώς μια πολύ μεγάλη απάντηση στην ανάγκη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων για να έχουμε ακριβώς ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο Δήμο της Πάτρας, αλλά και να καταγράψουμε μια σαφή άνοδο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο λαός είναι αποφασισμένος να περάσει στο προσκήνιο, να διεκδικήσει αποφασιστικά ό,τι του ανήκουνε και να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο, που πραγματικός αντίπαλος είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτή την πολιτική, μια πολιτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, θυσιάζοντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη δηλαδή, για να μπορέσει να είναι πολύ πιο αποτελεσματική η νέα Δημοτική Αρχή με τον Κώστα τον Περετήρη και τη λαϊκή συσπήρωση, χρειάζεται ακριβώς να αποδυναμωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι βάζουν εμπόδια στο να ασκήσει με αποτελεσματικότητα το έργο της η σημερινή Δημοτική Αρχή και η αυριανή Δημοτική Αρχή εδώ στο Δήμο της Πάτρας. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κοινό νήμα, μια κόκκινη γραμμή που συνδέει όλες τις κάλπες. Τις κάλπες των δημοτικών, των περιφερειακών, αλλά και των πολιτικών εκλογών, είτε είναι αυτές οι ευρωεκλογές απλά και μόνο, είτε είναι οι βουλευτικές, ανεξάρτητα του πότε θα γίνουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει και κατευθύνει έτσι τα κονδύλια χρηματοδοτώντας τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τη βελτίωση θέση της λαϊκής οικογένειας, δηλαδή σε απαραίτητα έργα υποδομής αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής ή αντιπυρικής προστασίας, επειδή η κυβέρνηση υλοποιεί αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περιφέρεια εξειδικεύει, από αυτή την άποψη λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος του διαχωρισμού ανάμεσα στις κάλπες, αλλά ενιαία και με αποφασιστικότητα δώσουμε αυτή τη μάχη. Θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και από την πρώτη Κυριακή να κερδιθεί εδώ ο Δήμος της Πάτρας και να έχουμε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και στις υπόλοιπες κάλπες και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Πιστεύουμε ότι η σημερινή εκδήλωση θα πρέπει να συνεχιστεί και με την ανακήρυξη των πρώτων υποψηφίων να μπούμε στα γεμάτα στη μάχη. Την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, λογικά θα προχωρήσουμε και να παρουσιάσουμε και το ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια της λαϊκής συσπήρωσης. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή δουλειά και εύχομαι ότι θα έχουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή επιτυχία.